Θέλεις να γίνεις διάσημος. Μουσική Γεια σας, είμαι η Δόκτρα Νάντη είμαι η δική σας coach και βλέπετε την εκπομπή «Καλύτερα γίνεται» για μια ζωή προσωπική και επαγγελματική που αξίζει να τη ζείτε. Ζούμε στην εποχή του TikTok, ζούμε στην εποχή των bloggers, των ε, gamers, των youtubers. Όλα αυτά που τελειώνουν σε er, που δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το λέγαμε στα ελληνικά. Όλα αυτά τα επαγγέλματα που έχουν κάνει αυτά τα 15 λεπτά δημοσιότητας που λέγαμε παλιά, τα έχουν κάνει τώρα να είναι μια μανία δημοσιότητας και όλοι μπορούμε να γίνουμε διάσημοι και οι περισσότεροι θέλουμε να είμαστε διάσημοι ή θέλουμε να γίνουμε διάσημοι. Και παρεπιπτόντω, δεν θέλουμε μόνο να γίνουμε διάσημοι, θέλουμε να γίνουμε διάσημοι σε ένα βράδυ και να βγάλουμε και πολλά λεφτά από αυτό σε ένα βράδυ, και να μην υδρώσουμε, αν γίνεται αυτό το συγκεκριμένο βράδυ. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου, Wanna Be διάσημοι, θα ήθελα να σου πω ότι υπάρχει τρόπο να γίνει διάσημο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να γίνει διάσημο. Πρέπει να επιλέξει αυτή τη ζωή γιατί θέλει να γίνει διάσημο. Να το πω αλλιώς, αν εγώ αυτή τη στιγμή έκανα τοπλες αυτό το βίντεο, προφανώς θα γινόμουν πολύ περισσότερο διάσημη. Έτσι δεν είναι. Θα με βλέπανε σε όλη την ηφίλιο, θα γινόταν viral το βίντεο, κανένας δεν ήξερε γιατί εγώ το κάνω αυτό, κανένας δεν τον ένοιαζε, αλλά θα ήταν ένα φανταστικό θέμα συζήτηση το οποίο όλοι θα το μοιραζόντουσαν με χαρά. Επίση, ε, να πω ότι δεν είμαι, εγώ δεν το έχω κάνει, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που το έχουν κάνει, όχι με τόπλε βίντεο, με τόπλε γενικότερα. Και έχουν πάει μια χαρά οι καριέρε του. Βλέπε Kim Kardashian, βλέπε η Pamela Anderson, βλέπε. Το έχουν κάνει άνθρωποι και δεν έχουν πάει καθόλου άσχημα οι καριέρε του. Αν αυτό θέλει, είναι μια λύση. Αν επίση θέλει, ε, μια λύση είναι να κλέψει πάρα πολλά λεφτά. προσφάτως έγινε κάποιο πάρα πολύ διά, κάποια πάρα πολύ διάσημη, διότι έκλεψε πάρα πολλά λεφτά και την πιάσανε έτσι, γιατί αν τα κλέψει και δεν σε πιάσουν, δεν κάνουμε δουλίτσα. Αν λοιπόν θέλει, υπάρχουν τρόποι οι οποίοι θα του έβαζε στα πλαίσια του είτε ανήθικου, δηλαδή το να κλέψει πολλά λεφτά, έτσι, παράνομου, να το πω έτσι, παράνομου, άρα υπάρχουν οι κατηγορίε του παράνομου, Μπορεί να το κάνει, να γίνει διάσημο. Υπάρχουν οι κατηγορίε του ανήθικου, δεν θα πω εγώ ποια είναι ηθικά και ποια όχι, για τον καθένα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν οι κατηγορίε αισθητικέ, τι οποίε όπω το τόπλε, λόγω αισθητική δεν το κάνω περισσότερο και επίση γιατί δεν έχει κανένα άλλο νόημα. Άρα υπάρχουν πράγματα που ο καθένα μα δεν θα τα έκανε ή που για κάποιο ποσό θα τα κάνατε ή που για κάποια likes θα τα κάνατε. Και μετά υπάρχει και η άλλη κατηγορία. Υπάρχει ο άλλο τρόπο. Αργή. Δεν βγάζει τόσα χρήματα. Δεν τα βγάζει σε ένα βράδυ. Αλλά είναι ωραίο. Αλλά έχει νόημα. Και αυτό είναι το να προσφέρει αξία. Να φέρνει ένα αποτέλεσμα, να κάνει κάτι το οποίο πραγματικά λύνει ένα πρόβλημα σε αυτή τη ζωή. Λύνει ένα πρόβλημα στου ακροατέ σου, στου θεατέ σου. Φέρνει κάποια περισσότερη αξία, του φέρνει ε, κάτι το οποίο το αναζητάνε. Του εξηγεί, του δίνει μια οπτική καλύτερη για αυτόν τον κόσμο. Και δεν περιγράφω αν νομίζετε ότι το λέω για να περιγράψω τα δικά μου τα βίντεο, προφανώς αυτό θεωρώ ότι κάνω και αυτό θέλω να κάνω, θέλω να προσφέρω αξία, αλλά το ίδιο κάνει και ένας, τι να πω, ένας υδραυλικός, υπάρχει ένας υδραυλικός διάσημος ψάξετον, ο οποίος δίνει λύσεις για το πώς να ε, βελτιώσει μικρά πράγματα στο σπίτι σου, για να μην πληρώνει πολύ ε, νερό. Αυτό προσφέρει αξία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε διατροφικά τι να κάνει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε πώ να γυμνάσει το σώμα σου. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν νομικέ συμβουλέ και έχουν γίνει διάσημοι γι' αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι για μένα, αυτοί που προσφέρουν κάτι, που προσφέρουν αξία σε αυτόν που τη χρειάζεται, σε αυτόν που την ψάχνει, αυτοί γίνονται διάσημοι για το λόγο που οι ίδιοι επιλέγουν να γίνουν διάσημοι και δεν γίνονται απλά το κουτσομπολιό του καθενό που δεν θα θυμάται μεθαύριο το όνομά του. Αν λοιπόν θέλετε να γίνετε διάσημοι, η συμβουλή μου είναι η εξή. Η συνταγή, α μην πω η συμβουλή, η συνταγή που ξέρω εγώ, είναι η εξή. Πρώτον, φτιάξε κάτι το οποίο σε εκπροσωπεί, το οποίο πατάει πάνω στι δικέ σου αρχέ και στι δικέ σου αξίε. Μην πα να τη γράψει τι κάνουν οι άλλοι, γιατί οι άλλοι όπω το κάνουν μπορεί να μην το έκανε. Οπότε, μη συγκρίνεσαι, μη στεναχωριέσαι τι δικέ σου αξίε, το δικό σου δρόμο και φτιάξε κάτι πάνω σε αυτό. Δώσε δηλαδή στον κόσμο κάτι που να έχει αρχέ και να έχει κάποιε συγκεκριμένε. Ε, όχι μόνο αξιακό σύστημα, αλλά και ένα σύστημα πεπιθήσεων. Να έχει κάτι ολοκληρωμένο. Να έχει ψυχή, λέγεται αυτό. Να είναι αυθεντικό. Το δεύτερο είναι δώσε κάτι το οποίο κάποιο θέλει να ακούσει. Προσφέρει αξία στη ζωή κάποιου. Είτε γιατί λύνει κάποιο πρόβλημα, είτε γιατί δίνει κάποια ιδέα, είτε γιατί τον ταξιδεύει, είτε οτιδήποτε. Βρε λοιπόν τι είναι αυτό που θα προσφέρει αξία. Και τρίτον, κάντο με συνέπεια. Ο περισσότερο κόσμος εγκαταλείπει. Ε, τι να πω, την πρώτη εβδομάδα, στο πρώτο βίντεο, στο δέκατο βίντεο, στη, στο πρώτο α, αποτυχημένο κανάλι στο YouTube, στην πρώτη αποτυχημένη εκπομπή, στο πρώτο... Ο κόσμος τα παρατάει εύκολα. Ο κόσμο θέλει, οι περισσότεροι θέλουν αυτό που είπα πριν. Όλα να γίνουν εύκολα, όλα να γίνουν άκοπα, όλα να γίνουν ανέξοδα και όλα να γίνουν σε ένα βράδυ. Και μπορώ κάνοντας αυτή τη δουλειά 20 χρόνια και όντα μπροστά σε μια κάμερα πάνω από 10 χρόνια τώρα, μπορώ να σα πω ότι όλα αυτά έρχονται αργά. Μερικέ φορέ βασανιστικά αργά. Μερικέ φορέ εκεί πέρα που λε: Τι κάνω τώρα, μιλάω μόνο μου, μιλάω μόνοι μου, κανένα δεν ενδιαφέρεται για αυτό που έχω να πω. Και τότε ξαφνικά συμβαίνει κάτι. Αν είστε αυθεντικοί, αν προσφέρετε αξία, θα δείτε ότι ο κόσμο που θα μαζευτεί για να καταναλώσει αυτό που εσεί προσφέρετε θα είναι ο κόσμο που εσεί θέλετε. Θα είναι για το λόγο που εσεί θέλετε. Και αυτό δίνει εξαιρετικά μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Έχετε δει ότι πολλέ φορέ λέω, Αν με δείτε έξω, ε, το λέμε και στο nama Tribe πάρα πολύ συχνά. Αυτό του το λέω ότι αν με δείτε έξω, εννοείται να έρθετε να μου μιλήσετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και δεν είναι γιατί μ' αρέσει να είμαι διάσημη, είναι γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ. Και με, 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 με γεμίζει και με γλυκαίνει που έρχεστε όλοι εσείς και μου λέτε: Να, να, με βοήθησε, μου, μου έδωσε λύση τότε, με βοήθησε αυτό το, το επαγγελματικό μου πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δίνει ολοκλήρωση, δίνει ηθική ικανοποίηση. Και αυτό είναι πολύ ωραίο πράγμα. Ενώ όλο το υπόλοιπο είναι κενό. Η δημοσιότητα για τη δημοσιότητα είναι κάτι κενό. Αν την επιζητάτε και την επιδιώκετε, σα είπα, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, σα εύχομαι τα καλύτερα. Αν όμω επιζητάτε και επιδιώκετε ηθική ανύψωση και μία έτσι γλύκα από αυτό που κάνετε, το οποίο γι' αυτό το λόγο δεν θα σας κουράσει ποτέ, γιατί ακριβώς αυτό που παίρνετε είναι πολύ σημαντικό, τότε επιμείνετε πάρα πολύ, μείνετε αυθεντικοί και δώστε κάτι που προσφέρει αξία σε όποιον σας ακολουθεί, σε όποιον σας βλέπει ή σε όποιον σας κοιτάει. Είμαι η Δόκτρο Νάνη Σημαλέρου και μην ξεχνάτε. Έχετε το δικαίωμα να τα θέλετε όλα ακόμα και να θέλετε να γίνετε διάσημοι. Εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να τα αποκτήσετε και να τα απολαύσετε. Σας περιμένω όλους στη νούμερο 1 συνδρομητική πλατφόρμα coaching και well-being, το Nama Tribe μας, namatribe.gr, για να κάνουμε όλες αυτές τις συζητήσεις και coaching σε βάθος. Πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε, δεν είστε μόνοι σας και σίγουρα καλύτερα γίνεται.